Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο Κόκκινο Τριμηθιάς Λευκοσίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό 22χρονης. Ενώ κινείται με το αυτοκίνητο της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος της, χτύπησε αρχικά στο κυκλίδωμα και μετά χτύπησε με άλλον όχημα που κατευθύνεται με την ίδια κατεύθυνση. Τη στιγμή που η άτυχη κοπέλα και ο άλλος οδηγός κατέβηκαν για να ελέγξουν τις ζημιές, διερχόμενο όχημα την παρέσυρε, τραυματίζοντας την σοβαρά. Η 22χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και ακολούθως κρατήθηκε για νοσηλεία, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στους δρόμους ξανά η αστυνομία, αφού από σήμερα αρχίζει η εκστρατεία ελέγχου για τα φορτηγά αλλά και για τα λεωφορεία. Σκόπος της εκστρατείας είναι να ελεγχθούν άδειες και άλλα έγγραφα κυκλοφορίας, καθώς και η κατάσταση των οχημάτων. Βασικός σκοπός της εκστρατείας είναι η πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων, αλλά και ο έλεγχος των ορών εργασίας από πλευράς των οδηγών. Η εκστρατεία είναι πανευρωπαϊκή και θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Στην Κύπρο πραγματοποιείται για δεύτερη φορά φέτος και θα ακολουθήσει και τρίτη πριν το τέλος του χρόνου.